Η εκπομπή περίπα της στην Κέρκυρα, περίπα της στα σπίτια σας από τον Corfu Channel. Κάθε Κυριακή, 12 παρατέταρτο, θα δίνουμε ραντεβού για 2 ώρες θα μας έχετε κοντά σας. Και επανάληψη κάθε Τετάρτη από τις 4 έως τις 6. Έχω ένα πολύ ωραίο θέμα, το επόμενό μας που θα παρακολουθήσετε, ένα ζεστό θέμα που αφορά τους μικρούς μας φίλους, αλλά και τους μεγάλους, γιατί όχι, παραμύθι. Και έχω την κυρία Γεωργατά Σωτηρία, συγγραφέας, αλλά και τη Λίλη Μόνικα, εικονογράφος. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρίες μου. Καλώς. Με ζεστά χαμόγελα και ένα ζεστό παραμύθι που απευθύνεται σε όλους τους μικρούς φίλους μας, ηλικίες, κυρία Γεωργατά. Η ηλικία αφορά παιδιά προσχολική ηλικία, αλλά είναι ένα παραμύθι που μπορεί άνετα να διαβαστεί και σε παιδιά πρώτη δευτέρα δημοτικού και όπως γράφουμε και στο πιστόφυλλο του βιβλίου, γιατί όχι να το διαβάσουμε μαζί τα παιδιά και οι μεγάλοι. Ήθελα έτσι να διαβάσω λίγα λόγια ποια είναι η κυρία Γεωργατά Σωτηρία. Η κυρία λοιπόν Γεωργατά Σωτηρία γεννήθηκε το 1970 στην Κέρκυρα, είναι πτυχιούχος νηπιαγωγός του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ιστορική δημογραφία του Ιωνίου Πανεπιστημίου Κέρκυρα. Ζει μόνιμα εδώ στην όμορφη μας Κέρκυρα και εργάζεται ως νηπιαγωγός σε δημόσια σχολεία. Αυτά είναι τα πολύ βασικά που ήθελα για να ξέρουν οι φίλοι και οι φίλες με ποια κυρία έχουν να κάνουν. Αλλά όπως έτσι ξεφυλίζω το παραμύθι, πραγματικά κυρία Λίλη, έτσι με συγκλονίζουν οι εικόνες και φανταστείτε μέναν που είμαι μεγάλη και πέσουμε με τα χρώματα. Άλλοι τόσο φαντάζομαι και τα μικρά παιδιά. Πετύχαμε το στόχο μας οπότε. Πετύχατε το στόχο σας. Πώς έτσι σας ήρθε η ιδέα, κυρία Γεωργατά, για να γράψετε αυτό το παραμύθι? Η ιδέα αυτή προέκυψε αδίαστα, γιατί η δουλειά μου που σου μεταφέρει στο βιογραφικό είμαι νηπιαγωγός, ασχολούμαι καθημερινά με τα μικρά παιδιά και μέσα από τις ερωτήσεις, τους προβληματισμούς για το περιβάλλον, συγκεκριμένα στο σχολείο ζωγραφίζουμε πάρα πολύ και εμείς στην νηπιαγωγή έχουμε την τάση να λέμε λίγο οικονομία στο χαρτί, οπότε προέκυψε το ερώτημα γιατί οικονομία στο χαρτί. Οικονομία στο χαρτί γιατί για να έχουμε χαρτί θα πρέπει να ξοδέψουμε να κόψουμε ένα δέντρο. Τα δέντρα τα πληγώνουμε όταν τα κόβουμε, τα πονάμε. Πώς καταστρέφουμε το περιβάλλον? Και μέσα στα ίδια τα παιδιά βγήκε αυτή η ιστορία του Κυπνοραπούλη που περνάει αυτό το μήνυμα. Πώς να προστατεύσουμε μαζί με τα παιδιά το περιβάλλον. Παρόλα αυτά που ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, έτσι καταναλώνεται περισσότερο χαρτί από ό,τι καταναλωνόταν παλιά. Δυστυχώς, ναι. Αυτό είναι και θα προσπαθούμε δηλαδή, μέσα από το παραμύθι να δώσουμε στα παιδιά να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση από πολύ μικρή ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά μέσα από το βιβλίο μπορούν να καταλάβουν καλύτερα κάποια πράγματα. Το βιβλίο μιλάει για έναν ήρωα. Δεν ξέρω αν θέλει να σα πω. Βεβαίως. Είναι ένας ήρωας, ο Κυπνοραπούλης, ο οποίος μόλις αντιλαμβάνεται ότι το δάσος κινδυνεύει, καλεί τα παιδιά να συνεργαστούν, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το δάσος. Και θέλουμε να περάσουμε από τη συνεργασία του ήρωα αυτού που βοηθάει και τη βοήθεια των ίδιων των παιδιών. Γιατί το δάσος, αν είναι καθαρό, θα βοηθήσει και τα ίδια τα παιδιά που θα θέλουν αργότερα να παίξουν να μένουν σε αυτό. Υπάρχει μια σχέση δηλαδή αλληλεπίδραση. Βοηθάμε το δάσος, μας βοηθάει και αυτό. Και ξέρετε, επειδή ζούμε και στην εποχή έτσι του καταναλωτισμού, αλλά και την περίοδο που τα παιδιά δεν έχουν αυτό το παιχνίδι που είχαμε προς το δάσος, προς τις γειτονιές, τις αυλές, και είναι τα παιδιά μέσα σε πολυκατοικίες, αν μη τι άλλο θα συγκινήσει τους μικρούς μας φίλους. Πιστεύω δεν θα συγκινήσει, γιατί αν τα παιδιά αγαπήσουν αυτό το βιβλίο, θα τα αγαπήσουν μέσα από αυτόν τον ήρωα, την Τριδωραφούλη, ο οποίος είναι αυτός που θα τα βοηθήσει να κάνουν. Το πετύχουν αυτό το σκοπό, να έχουν ένα καθαρό δάσος, το θα είναι καλό για όλους, πιστεύω. Κυρία Λίλη, έτσι τα χρώματα που χρησιμοποιήσατε και όλο έτσι οι φιγούρες από τα μικρά παιδάκια, πώς έτσι σας ήρθε η έμπνευση? Τα χρώματα θέλησαν να είναι φωτεινά, κυρίως για να βοηθήσουν το μήνυμα αυτό, ότι είναι χαρούμενο να είσαι μες στο δάσος. Σου βγάζει ωραία συναισθήματα να είσαι εκεί. Οπότε δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να είναι ένα σκοτεινό, ας πούμε, με σκούρα, με όχρες. Ήταν όλα όσο γίνεται πιο ελαφριά και ευχάριστα. Και τα παιδάκια φυσικά πάλι κάπου στο εξώφυλλο υπάρχει και ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες. Δεν φαίνεται, αλλά ήθελα να φανεί. Δεν φαίνεται ότι είναι. Είναι εκείνο με το. Ναι, το μπουζάκι το πουά. Ήθελα να φαίνεται ότι όλα τα παιδιά μπορούν να ευχαριστηθούν την επαφή τους με τη φύση.
Και σίγουρα εντάξει, αυτό, γι' αυτό κιόλα πήγε και στο εξώφυλλο αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο. Πώς προέκυψε η συνεργασία σας, κυρία μου? Η συνεργασία είμαστε γνωστές από πριν. Είδε τη δουλειά μου η κυρία Λίλη, της άρεσε και μέσα από αυτό ενθουσιάστηκε, ναι. Και έτσι συνεργαστήκαμε μια πολύ... Είναι κοινό, δηλαδή το οικολογικό θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα οπωσδήποτε. Και εγώ καθηγήτρια είμαι, στα παιδιά μου μιλάω συνέχεια στο γυμνάσιο εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή τα παιδιά, αν ξεκινήσουν από τη μικρή ηλικία τη σωτηρία που αναλαμβάνει και συνεχίσουν σε αυτή τη διαδρομή, σίγουρα θα είναι καλύτερη από εμά. Τα παιδιά είναι ευαισθητοποιημένα προς το περιβάλλον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ή πραγματικά δεν έχουμε ακόμα καταλάβει εδώ στην Ελλάδα που ζούμε και ιδιαίτερα εδώ στην Κέρκυρα τι κακό μπορούμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι προς το περιβάλλον? Πιστεύω ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται πιο εύκολα κάποια πράγματα από τους μεγαλύτερους. Και αν σε αυτή τη μικρή ηλικία τους μιλήσεις γι' αυτό, θα το καταλάβουν, θα το κάνουν πράξη. Αρκεί βέβαια να υπάρχει μια συνέχεια μετά. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να πείσει σε ένα μικρό παιδί ότι πρέπει να ανακυκλώσει, ότι πρέπει να προσέξει τις μπαταρίες, πρέπει να προσέξει τη μόλυνση, πρέπει να προσέξει την όχι κατασπατάληση του νερού, της ενέργειας. Πολύ πιο εύκολο να περάσει στη μικρή ηλικία και αργότερα σιγά σιγά να γίνει συνήθεια. Ή και μεγάλοι μπορούν να έχουν οικολογική συνείδηση, δεν τη λέω, αλλά αν ξεκινήσει από την πολύ μικρή ηλικία, γιατί είναι μια ιδιότητα αυτή επίκτητη, την καλλιεργεί. Δεν γεννιέται με την οικολογία. Πρέπει να ζήσει ένα περιβάλλον, να αποκτήσει κάποιε αρχέ και να συνεχίσει να ζήσει έτσι, πιστεύω. Και τώρα, ειδικότερα τώρα που ο πλανήτη μα έχει γίνει παρέμβαση και έχει γίνει αυτό το πράγμα μέχρι το 20 που ξέρουμε, πρέπει δηλαδή όλοι να βοηθήσουμε να το κάνουμε πράξη αυτό που λέμε. Όχι απλά να το ξεκινάμε, γιατί γίνεται και αυτό. Ξεκινάμε κάποια πράγματα, το έχω παρατηρήσει και στον διαγωγείο. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια για το καθετή. Δηλαδή να ξεκινήσουμε εμείς ναι, να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, δραστηριότητες σχετικές με την οικολογία, να διαβάσουμε τα ανάλογα παραμύθια, αλλά αυτό το πράγμα σιγά σιγά να συνεχιστεί. Να μην σταματάει να ασχολούμαστε με κάποια άλλα πράγματα και να ξεχνιόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, να υπάρχει συνέχεια. Οι ηλικίες αιτίες στα μικρά παιδιά που απευθύνεται, έτσι, που ξεκινάτε, και ειδικά εσείς ας πούμε από το νηπιαγωγείο και μετέπειτα στο γυμνάσιο και μετέπειτα στο λύκειο, θεωρείτε ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν καλύτερα από εμάς τους μεγάλους, είναι πιο συνειδητοποιημένα τελικά και εμείς δεν τους δίνουμε την ίδια? Για μένα, τα παιδιά είναι πολύ συνειδητοποιημένα και παρόλο και τα μικρά παιδιά και τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας. Δηλαδή τα βλέπει, εγώ διάβασα το παραμύθι στον υπηαγωγείο στα παιδιά που έχω την ώρα του Ελοήμερου που έχουμε μια πιο μικρή τάξη και μου είχαν φοβερή εντύπωση αμέσως πως μετά που θέλω να συμμαζέψουμε την τάξη και είχε γίνει κάποια καταστασία με κάποια εργασία, θα φωνάξουμε το γυρνολογραφούλι να βοηθήσει. Θα μαζέψουμε τα σκουπίδια, θα βάλουμε στα σακούλια της ανακύκλωσης, αμέσως πέρασε αυτό το μήνυμα. Και στα παιδάκια αυτά που έχει διαβαστεί το παραμύθι είναι ο ήρωάς του. Είναι αυτός δηλαδή που θα φωνάξουν, αυτός που θα βοηθήσει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακύκλωση και με το περιβάλλον. Το βλέπουν ίσως σαν παιχνίδι. Σαν παιχνίδι, ναι, γιατί τον έχουν κάνει ήρωα, όσο παιδιά το έχουν διαβάσει, τον έχουν κάνει ήρωα και πιστεύουν στη βοήθειά του. Πιστεύω. Είναι κάποιος δηλαδή που θα τα βοηθήσει, θα του δείξει τον δρόμο και αυτά πέρα από εκεί θα συνεργαστούν μαζί του και θα φροντίσουν για το περιβάλλον μας. Κυρία Λίλη, στα μεγαλύτερα παιδιά, πώς μπορούμε να περάσουμε τα μηνύματα, αυτά τα μηνύματα για το πλανήτη Γη? Είναι ήδη πιο δύσκολο σε αυτή την ηλικία, γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνει η σωτηρία. Δηλαδή, όταν ξεκινά το βίωμα που αποκτά στα 3-4, είναι κάτι το οποίο δεν σε αφήνει ποτέ. Δηλαδή, γίνεσαι αυτός ο άνθρωπος που σε έχουν φτιάξει όταν ήσουν μικρός. Ήδη όταν έχεις ένα παιδί 17 χρονών ή 16-15, γιατί το βλέπω και στα ηλικία, λειτουργεί αυτό που έχουν κάνει οι προηγούμενοι στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία και οι γονείς φυσικά. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν τα ευαίσθητα και τα λιγότερα ευαίσθητα. Την ευαισθησία μας τη χάνουμε κάπου εκεί στα 15-16, έχουμε την εφηβική ευαισθησία, αλλά αυτό έχει είναι άλλο θέμα. Ενώ τα παιδιά είναι πολύ δεκτικά, τα μικρά παιδιά. Δηλαδή, σουτάρια τα γέννηση μαμάδε. Το πιστεύουν και το κάνουν, δηλαδή αν τους μάθει σωστά θα μάθουν και θα γίνουν σωστοί ενήλικες. Αν αυτό αφαιθεί, γι' αυτό και είναι. Εμείς αυτό το καλό που κάνουμε σαν κοινωνία πια, γιατί υπάρχουν και τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πια, εγώ όταν ήμουν μαθήτρια δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Ήδη κάνουμε μια πολύ σωστή δουλειά. Εμείς μπορεί να μην είμαστε σούπερ οικολόγοι, εμείς οι παλιότερες γενιές, αλλά αυτό που κάνουμε σωστά είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι που προσπαθούμε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας να γίνει το επόμενο δίδυμο. Μια κυβέρνηση λιθαράκι είναι στο θεμέλιο, πιστεύω, το θεμέλιο. Δηλαδή, φανταστείτε ένα σπίτι, εγώ έτσι το παρομοιάζω, αν το σπίτι έχει γερά θεμέλια, δεν έχει σημασία τι υπάρχει από πάνω. Αν δηλαδή το οικοδόμημα είναι μια πλούσια κατοικία και έχει σαφρά θεμέλια, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να υπάρχουν γερά θεμέλια. Και τα γερά θεμέλια
χτίζονται στην προσχολική ηλικία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Φαντάζομαι έτσι που έχουμε περάσει και οι τρεις εδώ κυρίες στα 30, δεν λέω παραπάνω. Μένω και εγώ στην ηλικία μας, στο βιογραφικό. Έχουμε περάσει λοιπόν τα 30, δεν είχαμε την ίδια οικολογική συνείδηση με τα μικρά παιδάκια που έτσι τα πιτσιρίκια που έχουμε σήμερα. Γιατί τότε δεν την είχαμε δεν την παιδεία. Δεν υπήρχε ανάγκη τότε, τώρα είναι παιδευτική ανάγκη να αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση. Εγώ με κάθεται σε αυτό. Θυμάμαι έτσι το πρώτο μου ταξίδι λόγω του αδερφού μου που μένει η Γερμανία. Όταν έβλεπα την νύφη μου να ξεχωρίζει τα σκουπίδια, λέω μα τι κάνει και δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει. Και σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη στο να μάθουμε όλοι μας, από τους μικρούς μέχρι τους μεγάλους. Και βλέπω λοιπόν οι κυρίες μου, πιτσιρίκια, που καθοδηγούν τους γονείς τους τι να κάνουν. Ναι, ναι. Και εκεί έρχονται εσείς λοιπόν οι εκπαιδευτικοί. Το έχουμε μάθει στο σχολείο. Αυτό, είναι ακριβώς αυτό. Κυρία Λίλη, είναι η πρώτη φορά έτσι που είσαστε εικονογράφος σε παραμύθι. Είναι η δεύτερη, ουσιαστικά συνεργάστηκα με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λευκίνης, τώρα πια Κέρκυρας, γιατί δυστυχώς συμφωνεύτηκαν. Και αυτή είναι η δεύτερη προσπάθεια, ουσιαστικά, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής. Κυρία Γιωργανά, είναι η πρώτη φορά που ασχολούσαστε με παραμύθι. Είναι η πρώτη απόπειρα που κάνω να μοιραστώ αυτό που σκέφτηκα με τους μικρούς φίλους. Έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου για αργότερα, αλλά αυτή είναι η πρώτη απόπειρα για δημόσια παρουσίαση του παραμυθιού. Θέλω έτσι πραγματικά, ξέρω ότι στο βιβλιοπωλείο Plus Press έγινε η παρουσίαση και μάλιστα σας αγκάλιασε όλος ο κόσμος, σας αγκάλιασε και στις δύο τις κυρίες. Και έτσι πραγματικά πρέπει εσείς οι εκπαιδευτικοί να περνάτε το μήνυμα για όλους εμάς να γίνουμε ξανά κι εμείς οι μεγάλοι μαθητές. Αυτό λέω. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να ευχαριστήσετε. Βεβαίως. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ το βιβλιοπωλείο Plus για την φιλοξενία αυτή, σε αυτό το ζεστό χώρο του βιβλιοπωλείου, καθώς επίσης και τον κύριο Αλέκο Πλάστη, τον διευθυντή του Περιβαλλοντικού Κέντρου Κέρκυρας και την κυρία Μαρία Παπαδοπουλόπουλου για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση που έκανε για μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε σε κάποια συνέχεια. Να πούμε άλλη μία φορά έτσι και να διαβάσω από το παραμύθι που έχω, γιατί αν και μεγάλο θα μου αρέσουν τα παραμύθια, όπως πιστεύω σε όλες τις γυναίκες. Εδώ λοιπόν στο δάσος σας καεί η παραμυθένια μου φωνή. Ο Κιτρινοραφούλης, ένας μοναδικός ερωδιός, με ανθρώπινη φωνή, πέταξε από κλαδάκι σε κλαδάκι ζητώντας βοήθεια. Πρώτα από τους φίλους του, τα παιδιά και μετά νερά για τις βροχές μέσα από τα παραμύθια. Γιατί άραγε, ποιος και γιατί απειλεί το ήρεμο και αγαπημένο του δάσος, θα καταφέρουν λοιπόν όλοι μαζί να ξεπεράσουν το κίνδυνο. Ένα παραμύθι με οικολογικό μήνυμα για να μάθουν τα παιδιά γιατί όχι και οι μεγάλοι να αγαπούν, να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον. Πραγματικά έτσι μας συγκλονίζει όλους και θα έπρεπε να είναι στις βιβλιοθήκες έτσι από όλα τα μικρά παιδιά ώστε να ευαισθητοποιηθούν προς το περιβάλλον μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά και έτσι ό,τι θέλετε μπορείτε να ερχόσαστε να το παρουσιάζουμε και ειδικά τέτοια θέματα. Μεγάλη σας ευχαριστήση. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, έτσι από ένα ευχάριστο γεγονός, πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα.